Πήγατε και οι δύο πάρα πολύ καλά σε αυτή τη δύσκολη φάση. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία της Ανδριάνας. Ωραία. Ξεκινάω από τον Δημήτρη. Λοιπόν, καταρχήν, μπράβο στον φωτογράφο, μπράβο στην παραγωγή για αυτή την πολύ όμορφη ιδέα που είχαν και ένα πολύ όμορφο μπάτλ, έτσι. Επαμεινώντας Πουρή, ο μπράβο στον φωτογράφο μας, πολύ όμορφη δουλειά. Ανδριάνα μου, είναι πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία, πολύ όμορφο πρόσωπο. Να πούμε και στον κόσμο ότι βρίσκεστε κάτω από το νερό, οπότε όλα παραμορφώνονται, όλα βγαίνουν περίεργα. Θέλει πολύ απαλές κινήσεις και ήρεμες κινήσεις, να διαγράψει αρμονικά και το φόρεμα και το πρόσωπο. Το μαλλί δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά, αλλά παρόλα αυτά στάθηκε εκεί που έπρεπε. Νομίζω είναι τέλεια η φωτογραφία. Δεν έχει και το πρόσωπο και το βλέμμα και το στόμα. Νομίζω μπράβο σου. Νομίζεις μπράβο της. Ναι, ανταποκρίθηκε μέσα από το νερό. Δηλαδή πολύ δύσκολο, έτσι. Βέβαια είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μπορεί να την πιάσει την αναπνοή, μπορεί πολλά. Έτσι είναι. Έτσι είναι και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμη έχουμε και πολύ πιο δύσκολα μετά, να ξέρεις. Για θα τα πω σε πάρα πολύ λίγο. Νεκροπόδιλους, φίδια και τέτοια. Λοιπόν, όχι. Λίγο πιο εύκολο από αυτό. Και πάμε στη βαθμολογία για την Ανδριάνα. Άνδρεα. 10, Ανδριάνα. 10! 10! Το έχουμε συνηθίσει το 10. Το έχει συνηθίσει το 10. Οπότε θα πούμε 2 να δει πώ θα πάει. Δεν αντιλαμβάνονται πόσο δύσκολο είναι αυτό που έκαναν τα κορίτσια μας σήμερα. Βέβαια. Νικόλα. 9 από μένα. Ιβόνη. Εγώ σε βάζω 10 επειδή είναι καταπληκτική φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη. 10 και από μένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 39 βαθμοί, Ανδριάνα μου. Και περνάμε στη φωτογραφία της Έλενας. Να δούμε τη φωτογραφία σου. Πολύ ωραία. Νίκολα. Καταρχάς η Έλενα φαίνεται εδώ ότι έχει κόψει τα μαγιά της, έτσι. Έτσι, για αλλαγή. Συγγνώμη. Τι θέμα, περίμενε, δεν έχεις μικρόφωνο. Τι θέμα έχεις με τα μαλλιά. Στην πολλή ώρα έμπαινα μπροστά στο πρόσωπό μου, μετά είπα να τα πιάσω λίγο πίσω γιατί δεν έβγαινε φωτογραφία. Εντάξει, καλύτερα να φαίνονται κοντά παρά μη φαίνονται. Όχι, αλήθεια, φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ ωραία η φωτογραφία σου. Ευχαριστώ εξαιρετικά πολύ. Εξαιρετικά πόδια. Λες και είναι κάτι το οποίο το κάνεις συνεχώς. Είναι πολύ απλό για μένα να βαστάω μπαλόνια πάνω σε μια κούνια μέσα στο νερό. Ξεπέρασα τον εαυτό μου σε αυτή τη φωτογράφηση. Τη φοβήθηκα πάρα πολύ. Και 5 να πάρω στη συγκεκριμένη φωτογράφηση. Πραγματικά για μένα είναι 20. Μπράβο. Τόσο πολύ. Είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης, όμως είναι πολύ σημαντικό να το ξαναπούμε. Ότι επειδή αλλοιώνονται τα πάντα κάτω από το νερό, μέχρι και το πρόσωπο, τα πάντα είναι εξαιρετική. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο. Σίγουρα δεν φαίνεται ότι είναι κάτω από το νερό η φωτογραφία. Είναι τρομερά. Ναι, γενικά και η ίδια η φωτογραφία. Όλοι, πολύ όμορφη καμπάνια θα ήταν αυτή η φωτογράφηση. Για τι προϊόν θα το. Για τα μπαλόνια. Για τα μπαλόνια. Για τσιγάρα. Θέλω να μου απαντήσει. Γιατί προϊόν θα έκανε αυτή τη δουλειά. Να δω τη φαντασία σου. Τα ρούχα. Για τα ρούχα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε στη βαθμολογία της Έλενας. Άντρια. 8. Νικόλα. 10 από μένα. Μπράβο, πολύ ωραία. Λιβόνη. Μπορώ να το σχολιάσω. Βεβαίως. Μπορείς. Σου βάζω 9 επειδή τώρα πρέπει να συγκρίνουμε. Εντάξει, το πρόσωπο της μικρής ήταν λίγο πιο... Ναι, ήταν πολύ πιο καθαρό. Πιο καθαρό. Αλλά είναι πάρα αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία, αλλά η Ανδριάνα ήταν λες και ήταν εκτός νερού. Ναι, μάλιστα. Αυτό. Επειδή υπάρχει σύγκριση και είναι τον μπάτολ, αλλιώς... Εντάξει, δεν είναι και άσχημο βαθμό. Όχι, είναι πολύ καλή φωτογραφία. Πολύ ωραία. Δημήτρη. 10. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Και πάμε να δούμε την κάρτα βαθμολογίας για τα δύο μας κορίτσια.